Είναι η χαρά μου μεγάλη. Είναι το χαμόγελό μου μεγαλύτερο. Γιατί για τον επόμενό μας καλεσμένο, διαδικτυακά βεβαίως, θα συνδεθούμε, γιατί είναι στην Ελλάδα. Τον έχω πρωτοδεί στον εξαίρετο συνάδελφο και αγαπημένο συνάδελφο Γρηγόρη Αρναούτογλου και σε διάφορα βίντεο του δικά του που έχουν γίνει viral. Είναι αυτά τα μάτια, είναι αυτό το χαμόγελο, είναι αυτή η αγάπη που εκπέμπει. Είναι ο Πάπα ΠΑΟΚ, Πάτερ Χρήστος, όπως θέλετε να το πείτε. Καλημέρα. καλημέρα από Ελλάδα. Καλή από σας μέρα. Από ΠΑΟΚ καλημέρα. Είναι αγάπη μεγάλη. Γι' αυτό και ο κόσμος σας ξέρει και ως Πάπα ΠΑΟΚ. Ελπίδα μου, δεν έχω εγώ εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχετε εικόνα, μ' ακούτε όμως. Βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Ωραία. Άρα αφού μ' ακούτε, την εικόνα ίσως τη φτιάξουμε κατά την πορεία ή θα τα πούμε έτσι εμείς. Λοιπόν, δεν με πειράζει καθόλου. Βλέπω και ακούω μέσα από το χαμόγελό σου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αφού δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε, συνομιλούμε τώρα και μου δίνεται η ευκαιρία να σας συστήσω και στην Κύπρο. Γιατί πολλοί βεβαίως σας γνωρίζουν και έχουν δει και τα βίντεό σας και τις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις και σας γνωρίζουν μέσω αυτών, αλλά άλλοι δεν σας γνωρίζουν. Γι' αυτό και ήθελα να γίνει και αυτή η σύνδεση σήμερα και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ξέρεις, Ελπίδα μου, αυτά τα βιντεάκια τα καθημερινά που βγαίνουν έχουν πάρα πολύ πλάκα, διότι ξεκίνησαν ως αστείο μεταξύ μας παρέα. Κάποιο πρωί όταν ξεκινήσαμε το lockdown το δεύτερο και κλειστήκαμε μέσα, μου λένε όλοι, ρε Πάτρε, στείλε μας μια καλημέρα ζωντανή έτσι με βίντεο. Οπότε τους στέλνω εγώ μια χαζή καλημέρα εκεί παίζοντας, λέγοντας πράγματα κτλ. Τους άρεσε πολύ, λένε την άλλη μέρα δεν έχει καλημέρα. Αφού είπα 2-3 φορές έτσι την παρέα καλημέρα, μου λέει μια κοπέλα, α, Πάτε, αυτό θα το βγάλουμε. Τι θα βγάλουμε, λέω. Θα το βγάλουμε, αλλά θα το συνεχίσεις έτσι όμως, δεν θα το σοβαρέψει. Οπότε εγώ λοιπόν έτσι χαζά ξεκίνησα να λέω καλημέρα ή καλησπέρα πολλές φορές σε όλους τους φίλους μας. Και πολύ δύναμη μας δίνετε. Και πολύ δύναμη, Πάτερ μου. Πάρα πολύ δύναμη μας δίνετε μέσα από το χαμόγελό σας. Μέσα από την αισιοδοξία σας. Ελπίδα μου γλυκιά, πρέπει να κρατήσουμε το χαμόγελο. Πρέπει να κρατήσουμε την αισιοδοξία. Πρέπει να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή. Ρε εσύ, είναι δυνατό να το βάλουμε κάτω. Ωραία, και τι έγινε. Μια δυσκολία, δυσκολίες, τρεις δυσκολίες. Αλλά ο ήλιος συνεχίζει να βγαίνει. Η βροχή να πέφτει, το αεράκι να φυσάει, το χιόνι να πέφτει, η μέρα να ανοίγει, η νύχτα να έρχεται. Όλα αυτά γίνονται, δεν καταστράφηκε το σύμπαν. Κάποια πράγματα άσχημα. Ωραία, θα προστατευτούμε, θα κάνουμε πολύ προσοχή, θα κάνουμε και πολύ προσευχή και θα σωθούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, αν μας βάλουν από κάτω και χαθούμε ψυχικά, τότε είναι το τραγικό, η απελπισία είναι το τραγικό. Το χαμόγελο, η χαρά, η αισιοδοξία, το λένε και οι γιατροί, δίνει δύναμη στον οργανισμό να παλέψει τα πάντα. Αυτό θέλω να κάνω, αυτό θέλω να δώσω, αυτό θέλω να σκορπάω. Μαζί με την τρέλα που έτσι κι αλλιώς την έχω αυξήσει, διότι στη θύρα 4 όταν πάω, εκεί η τρέλα γίνεται ατελείωτη. Και εκεί να με δεις, Ελπίδα μου, εκεί να με δεις με όλα αυτά τα τρελά παιδιά που όλοι σας τα έχετε για πέταμα. Εγώ αυτά τα τρελά παιδιά τα έχω στην καρδιά μου και κάνουμε κάτι πέντες, κάνουμε κάτι εξομολογήσεις, κάνουμε κάτι τρέλες. Πάτερ μου. Δεν τις ξέρει κανένας. Κανένας. Αχ, Πάτερ μου, Πάτερ μου. Πραγματικά. Κάθε φορά που σας βλέπω και από τα διάφορα βίντεο σας, μου φτιάχνετε τη μέρα. Με αυτή τη θετικότητά σας, με την αγάπη που έχετε, εμπνέετε τον κόσμο, είστε και φύλακας άγγελος των παιδιών, είστε και δίπλα στα παιδιά. Ξέρεις τι είναι, μωρέ, ξέρεις τι είναι.
να σου έρχεται ένα παιδί φευγάτο, φευγάτο όμως, να γονατίζει μπροστά σου, να μου πιάνει τα χέρια, να μου πιάνει τα γόνατα, να κλαίει, να μου τα γεμίζει δάκρυα και να κάνει μια εξομολόγηση, ρε ελπίδα μου, μέσα από την καρδιά του. Παπά μου, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και δικαιολογία δεν έχω. Βόηθαμε τώρα να ξαναβρω με τον εαυτό μου, με τους δικούς μου, με το κορίτσι μου, να τα ξαναβρω με το Θεό μου. Θέλω, σε παρακαλώ, να τα βρω με το Θεό μου. Αυτό το πράγμα δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να το εξαγοράσει αυτό το πράγμα. Και αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Είναι εκατοντάδες, τολπάω να πω, και χιλιάδες. Και σου έρχεται ο άλλος, ο θρήσκος, ο πολύ, ο οποίος έχει πολύ πίστη και θρησκεία μέσα. Και όταν εγώ βλέπω ευλογείτε και την ευχή σας, κάνω λίγο, μαζεύομαι, λέω εδώ θα βασανιστώ, εδώ δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, εδώ δεν θα τα πούνε εύκολα αυτά τα οποία έχουν. Και βασανίζεται και κάποια στιγμή μου λέει, ξέρεις πάτερ, να μωρέ, έχω και κάτι βαρύ να πω, αλλά δεν φταίω εγώ, παπά μου. Ποιος φταίει, καλέ μου, του λέω, για να δω. Η κουμπάρα φταίει. Και δεν το παραδέχεται μέχρι το τέλος, το τέλος, το τέλος, το τέλος, μόνο η κουμπάρα φταίει. Και όταν του λέω, άντε στο καλό, δεν θα μου διαβάσεις ευχή, παπά μου. Όχι, του λέω, δεν θα σου διαβάσω ευχή, διότι η κουμπάρα εξομολογήθηκε την αμαρτία της. Ξέρετε, δεν μπορώ, δηλαδή, δεν θέλω να μιλάω. Θέλω να μιλάτε μόνο εσείς. Έχετε τόσες ιστορίες που μπορείτε να μας πείτε. Τόσο, ό,τι και να πείτε, ό,τι τα λέτε και με τόσο ωραίο τρόπο, που πραγματικά μας καθυλώνει. Πιστεύω ότι τα λέω μέσα από την καρδιά μου, ελπίδα. Το πιο μου. Σημαντικό. Τα λέω μέσα από την καρδιά μου. Έτσι, έτσι θέλω να βγαίνω. Μέσα από την καρδιά μου. Διότι αυτή η καρδιά έζησε με ανθρώπους κοντά που ήτανε, ήξεραν να μπολιάζουν την καρδιά. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, έτσι, λεβεντιά, τρέλα, 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 έτσι. Αχ, πόσο σας χαίρομαι. Θέλω να μου πείτε και μια ιστορία έτσι που σας έρχεται μέσα στο μυαλό, που άνθρωποι που σας έχουν, από ανθρώπους που σας έχουν προσεγγίσει και έχουν αλλάξει οι ζωές τους μετά από αυτό. Ξέρεις, υπήρξαν άνθρωποι, συνήθως σε μένα, έρχονται αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Δεν θα ζήγωναν, παπά. Δεν εξομολογήθηκαν ποτέ. Αυτοί μου έρχονται. Και αυτοί είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεται μια φορά ένα παλικάρι, το οποίο είχε AIDS. Έρχεται, κάθεται απέναντί μου, ένα παλικάρι ούτε 30 χρόνων, 25-26 πρέπει να ήταν τότε. Μου λέει στην αρχή χαζότσικα, τσακώνω με τη μάνα μου, τσακώνω με την αδελφή μου, λέω κάνα ψέμα. Λέω μέσα μου τώρα ένα παλικάρι, τόσο ζωντανό, ήρθε για να μου πει αυτά, κάτι άλλο κρύβει. Το έδωσα την άνεση και την ηρεμία να σκεφτεί και να βγάλει και αυτό το άλλο. Κάποια στιγμή μου πετάει και μου λέει, παπά μου, έχω AIDS. Τότε εγώ ζήγωσα κοντά και έπιασα τα χέρια του και άρχισα να τα χαϊδεύω που είχε πάνω στο τραπέζι μας, ένα μικρό τραπεζάκι. Μου είπε λίγα, λέει, κουράστηκα τώρα, σας θέλω να πω άλλο. Του διαβάζω την ευχούλα και πάω να φύγουμε. Τον αγκαλιάζω και τον φιλάω εδώ, δίπλα στο μάγουλο, τον αγκαλιάζω και τον φιλάω. Καταραίει, μου λέει, τι μου έκανες, ρε πάτερ, και κάθεται σε μια καρέκλα. Και τι μου λέει, αχ ρε πάτερ, πόσο συγκινήθηκα τώρα, με έκανες κομμάτια. Γιατί βρε, του λέω. Να βρε πάτερ, όσοι κατάλαβαν, ακόμα και από τους κοντινούς δικούς μου,
ότι έχω AIDS, κάνω πέρα να μην κολλήσουν. Δεν μου μιλάνε, δεν μου κάνουν παρέα, δεν με πλησιάζουν. Και μάλιστα όταν το είπα στη μάνα μου το βράδυ, κατάλαβα ότι στο διπλανό δωμάτιο εγώ πάλευα να κοιμηθώ με τους δαίμονές μου μέσα στο μυαλό να με τρελαίνουν και άκουσα να λέει η μάνα μου στην αδερφή μου, τώρα πρέπει να προσέχουμε να τον πετάξουμε από το σπίτι, μην κολλήσουμε κι εμείς. Και τρελάθηκα ρε παπά. Τώρα εσύ μ' αγκάλιασες. Γίναμε φίλοι, έρχεται, μου μιλάει, παίρνει τη θεραπεία του, νίκησε εν πολύ στα συμπτώματα και περπατάει τη ζωή του. Και χαίρομαι κι εγώ, χαίρομαι. Πάτερ μου, τώρα επειδή δεν έχετε οπτική επαφή, να σας πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ κι εγώ από αυτή την ιστορία. Ξέρετε γιατί προσφέρετε αγάπη, αγάπη. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Αγάπη χρειάζεται, έτσι. Αυτό. Μα δεν υπάρχει, καρδούλα μου, μεγαλύτερος θησαυρός από την αγάπη. Δεν υπάρχει. Αν διαβάσει κάποιος στην προς Κορινθίους επιστολή τον Απόστολο Παύλο, θα δει εκείνο τον περίφημο ύμνο της αγάπης. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, δεν πέφτει, δεν χάνεται η αγάπη. Και ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωσε τον μονογενή του το γιο να έρθει κάτω στη γη για να σταυρωθεί για μας τους ανθρώπους. Πώς τότε εμείς να προσπεράσουμε την αγάπη και τι να γίνουμε, δικαστές και εισαγγελείς και χωροφύλακες της πνευματικής ζωής? Τι πράγμα είναι αυτό καμιά φορά που μας πιάνει τους παπάδες και τους θεολόγους να τα λέμε αυστηρά, 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 αυστηρά στον κόσμο και σήκωτα? Μα δεν γίνεται, δεν πρέπει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνεται. Διότι ο ίδιος ο Θεός είπε η αγάπη μου έξω βγάζει το φόβο από τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να φοβάται. Δεν πρέπει να φοβάται. Πάτερ δεν μου, πρέπει να φοβάται. Πριν κλείσουμε, καταρχάς να σας ρωτήσω, μπορώ να δώσω, επειδή μας παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα, έχω πάρει και εγώ μηνύματα. Ωραία, λοιπόν, να δώσω το τηλέφωνο σας, μπορώ να το δίνω? Όχι, δεν θα το δίνεις, θα το δώσω εγώ τώρα. Έτσι ρε εσύ, τρέλα για την Κύπρο, τρέλα για την Κύπρο. Γιατί θέλω στην Κύπρο να κάνω πολλούς φίλους, γιατί θέλω να έρχομαι και μία φορά ήρθα και πονάω που δεν ξαναήρθα να πάω να προσκυνήσω εκεί στα φυλακισμένα μνήματα, στα μεγάλα σας προσκυνήματα και να φιλήσω το χέρι από όλους τους Κύπριους που τράβηξαν και τραφάνε την εθνική ανηφόρα, για την οποία εθνική ανηφόρα φταίμε εμείς οι Έλληνες. Εμείς σας έχουμε καταδικάσει με τις χαζομάρες που έχουμε κάνει και εσείς μετά που ακολουθείτε στις δικές σας χαζομάρες. Γι' αυτό λοιπόν έκανα κλαμμένε, λέμε λόγια. 25-30 χρόνια πόσα είναι το Κυπριακό, λέμε λόγια. Πάτερ μου, ξέρετε ότι θέλω να σας μιλάω και φαντάζομαι θέλει και ο κόσμος να σας ακούει ασταμάτητα, αλλά είναι τηλεοπτικός ο χρόνος μας, κάπου εδώ λοιπόν, πρέπει... Κάπου εδώ... Άκου. Ναι, 6, αλλά ανανεώνω ραντεβού. 6-97-208-43-77. Όχι για να μου πείτε σοβαρά πράγματα, για να μου πείτε μια καλημέρα και να πούμε χαζά πράγματα και να ομορφύνουμε τη ζωή μας. Λοιπόν, εγώ μπορώ κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μια φορά, όποτε θέλεις, να λέω καλημέρα μαζί σου. Το θέλω! Καλημέρα. Το θέλω! Υπόσχεστε! Το κλείσαμε! Ναι. Υπόσχεση! Ναι. Το κλείσαμε! Ναι. Το κλείσαμε, πάτερ μου! Δέχομαι! Σας αγαπάμε! Σας αγαπάμε! Καλημέρα, ελπίδα σε όλον τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Αυτό ακριβώς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Α, πραγματικά. Τώρα χάσα τα λόγια μου. Δήμητρα μου. Δήμητρα. Καλημέρα, ελπίδα μου.
Σε είδα που συγκινήθηκες. Συγκινήθηκα. Είναι να, μη είναι να μην συγκινηθώ. Πιστεύτος. Είναι ο τρόπος που τα λέει, είναι η αγάπη που εκπέμπει, είναι αυτό το χαμόγελο. Όχι, κάθε εβδομάδα το θέλω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, έστω και για μια καλημέρα.